Πηγαίναμε για μουσικό βίντεο, αλλά την πάθαμε κάπως έτσι. Αφού την πατήσαμε έτσι με τη μουσική, θα κάνουμε το πρώτο ξυριστικό βίντεο στο κανάλι μου. Θα τα αφιερώσω σε τρεις αγαπημένους ξυριστές, στο Κυριάκο το Σγράμπα που επανήλθε με βίντεο επιτέλους στο YouTube, στο Τάσο το Μισκεδάκι που είναι και αυτός εξαιρετικός, και στον Κώστα Γκούς στο κανάλι του που λέγεται Costa Saves, και αυτός εξαιρετικός εξαιρετής. Αυτά τα 43 παιδιά το αφιερών και ξεκινάμε. Έχουμε γένεια ούτε με τις κάρτα μιας μέρας, αλλά επειδή μας αρέσει το ξύρισμα κάθε 12 με 14 ώρες, το δίνουμε φόνο. Το μουσάκι αρέσει τη γυναίκα, οπότε το αφήνουμε. Πάμε να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Nordost, το αμερικάνικο. Σαν γλυκό πορτοκάλι, σαν αποξηραμένο πορτοκάλι, απίστευτο φοβερό. Θα του ρίξουμε νεράκι. Και θα το αφήσουμε να μολιάσει. Το πινέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα πινέλο συναισθηματικά δεμένο μαζί του με αυτό το πινέλο. Γιατί το έφτιαξα μόνος μου. Και το ξύλο που έχω φτιάξει στο πινέλο είναι από το παλιό κρεβάτι της κόρης μου. Συνθετικό, από ένα άλλο συνθετικό πινέλο που είχα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Είχε χαλάσει η πλαστική και μου είχε σπάσει λαβή του, οπότε τα ένωσα και βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το έχουμε αφήσει να μουλιάζει στην κουπίτσα. Pre-save δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε unblock, ice card. Θα κλείσουμε με το Men's Care Chapifita, ένα palm, άσμο και όχι πολύ λιπαρό όσο πρέπει. Το βάζω αυτό το palm γιατί το σαπούνι, αυτό το σαπούνι με το πορτοκάλι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όσο βάζω πλένουμε μετά με το σαπούνι και βάζω και στα γέννη και είναι πολύ ωραία αίσθηση να μένει το πορτοκάλι. Βάζεις και το άσμο palm μετά για υγρασία στο πρόσωπο και δεν το πρέπει. Και πάμε στη μηχανή Every Ready, έχει και φωτογραφία στην αρχή, με την USA. Θα βάλουμε τη λεπίδα. Αυτό ήτανε. Πλένουμε το προσωπάκι και πάμε για τη μαρέγκα. Καλά είσαι. Και ξεκινάμε. Παιδιά, η μυρωδιά είναι απίστευτη. Όποιος μπορεί να το φέρει η Ελλάδα, να το πάρει οπωσδήποτε, είναι εξαιρετικό. Και έγινε ένα από τα αγαπημένα μου. Δεν μου το έφερε εδώ ένας φίλος. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν το ταμπάκ, αλλά έγινε και αυτό εδώ αγαπημένο. Νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε. Κάτσε να πάρουμε και τη χημή εδώ πάνω. Μια χαρά. Μ' αρέκα για δικά ξυρίσματα όπως πάντα. Αλλά αυτή είναι η ροδιά. Ωραία. Πάμε να απλώσουμε.
Το νερό ενοχλεί. Το βαφίστηκε για να ρίξω το νεράκι στο πινέλο. Αλλά κλούτσου, 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 ενοχλεί το νεράκι. Λοιπόν, τώρα θέλει νεράκι. Όχι πολύ. Νομίζετε. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε. Μη φάμε το μουσικ και γκρινιάζει η γυναίκα που της αρέσει. Με το παλιό Σπύρο. Παιδιά, δεν μιλάω πολύ γιατί απολαμβάνω το ξύρισμα. Sorry. Θα τα πούμε μετά. Το πινέλο εκτός από συναισθηματική αξία κάνει και μια χαρακτηρή δουλειά του, έτσι. Και μοιάζει και πολύ με τις νόμ, πως λέγεται. Το χαλίλο, οπ, είναι και στο χρώμα ίδιο και το πήγαμε έτσι λοξά πυραμίδωτα και βγήκε πολύ ωραίο.
Κάτι επιδιορθώσεις εδώ να τα... Όχι, είναι τέλεια. Πάμε να ξεπληθούμε και επανερχόμαστε. Ναι, πήραμε όλα. Θα απλώσουμε και το πορτοκάλι. Παιδιά, στο μούσι. Μυρίζει η πορτοκάλι, μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Γενικά η μυρωδιά αυτή να το λένε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πορτοκάλι, εντάξει, το καταλάβαμε. Πολύ ωραίο. Γιατί δεν είναι ακριβώς, είναι σαν που ξηράμε, έτσι, ναι. Ωραία. Πάμε να πλύνουμε όλο αυτό το χαμό και επιστρέφουμε. Και θα βάλουμε το αλουμινάκι, την αλουμπλάς. Εδώ γίνεται παλιό σπίτι. Αχ, κι άλλο ένα εδώ. Αυτό δεν μάθω, αυτό άνοιξε. Εντάξει, μωρέ. Για να το ξέρεις, μα φεύγουν. Ντρούκο, ντρούκο, ντρού, τα σκουλαρίκια σου βροντούν. Είναι κάτι ιδιαίτερο τσουξιμό, πέρα από εδώ που είναι το σπυράκι. Τέλειο ξύρισμα, εξαιρετικό. Και με πολύ ωραία μυρωδιά. Νομίζω είμαστε καλά. Θα αφήσουμε την άλλη μου να δράσει. Θα ξεπλύνουμε το εξοπλισμό μας και θα επιστρέψουμε το after save. Ξεπλύναμε την άλλη μου. Ακόμα μυρίζει πορτοκάλι, παιδιά. Και είναι απίστευτο. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Χρησιμοποίησαμε το Nordost, το αμερικάνικο πορτοκάλι. Φανταστικό, φανταστικό. Το πινελάκι το δικό μου μοιάζει με τις μοιάζει πολύ με τις νόμου, όπως λέγεται, μιας εταιρείας που βγάζει πινέλα. Καμία σχέση εδώ, ναι. Συνθετικός θύσανος, μωρό μπαμπών. Βάλαμε αλουμινάκι. Η μηχανάρα μας ήταν η Every Ready. Ever Ready. Είναι κάπου στο 1930 με 40. Λεπτομέρειες είναι ότι είναι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Και είναι υπέροχη, μου την κάνει ένα δώρο. Αυτή. Θα κλείσουμε με αυτό εδώ το μένεις και έρθεις από τη Β. Βάλουμε τρεις. Φαίνεται. Μία, δύο, τρεις. Πολύ καλά. Αχ, δροσερότατο. Και όπως πρέπει. Ναι, και δεν είναι άοσμο, σχεδόν άοσμο, δηλαδή μια, σαν να βάζεις μια απλή κρέμα ένα πράγμα. Αλλά παιδιά, είναι ακόμα η μυρίζει το πορτοκάλι, οπότε δεν θα ήθελα να το σπάσω με κάτι. Και είναι εξαιρετικό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ήταν το πρώτο ξεριστικό βίντεο που κάναμε και σίγουρα θα, αν σας άρεσε, θα έρθουν κι άλλα.